ψηφίζετε όλοι. Σας ακούτε πρόληπτα. Έλαβαν τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωστόσο, την ώρα της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν για να κρατήσουν για έναν ακόμη χρόνο τις εργασιακές τους θέσεις, η νομική εκπροσώπηση της περιφέρειας έφτασε για να αντιδικήσει. Ο λόγος για τους 145 περίπου συμβασιούχους που σήμερα κάνοντας παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης μίλησαν ανοιχτά για εμπεγμό. Για ποιο λόγο όταν είχαμε απολυθεί, η ίδια η περιφέρεια μας ζήτησε να συνδράμουμε ξανά. Αυτό θέλω να το πατήσει κάποιος. Διακυρώνει όλο το προηγούμενο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παρακάτω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ψήφισμα δεν έχει ένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Ναι, αλλά για να αρχίδε ρωτήθη και η νομική υπηρεσία, δεν το ήξερε. Έγινε πολιτικό το ψήφισμα. Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων πριν από λίγες ημέρες και η εξέλιξη της αντιδικίας όχι μόνο τους ευνηδίασε, αλλά και τους εξόργησε. Με δεδομένη την κατά τα άλλα στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή. Διεκδικούμε το δικαίωμα να τηρηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το δικαίωμα αυτό, όπως λένε τα δικαστήρια, της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών. Άλλο βέβαια τι λέει ο νομικός τύπος και άλλο τι βλέπουμε στην πράξη. Η απογοήτευσή τους επιπλέον σήμερα έγινε εντονότερη, καθώς πριν εκδοθεί η απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο του Ρεθύμνου και οι ίδιοι κληθούν να φύγουν από τις δουλειές τους, ζήτησαν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να μην μείνουν στο δρόμο, να τους χορηγήσει έγγραφο που θα τους επιβεβαιώνει πως η περιφέρεια διαθέτει τα χρήματα για την πληρωμή τους το 2025. Η απάντηση που έλαβαν ότι δεν μπορεί να τους χορηγηθεί κάτι τέτοιο δημιούργησε περαιτέρω ένταση. Αυτό που ζητάνε οι συνάδελφοι, το νομικό τμήμα και το δικαστήριο, το αστικό δικαστήριο ζητάει αυτό το χαρτί. Ότι έχω τα λεφτά, μπορώ να τους πληρώσω για να μπορέσουν. Δεν μπορεί η Επιτροπή να δώσει βεβαίωση. Το μεγαλύτερο μέρος των συμβασιούχων εργάζεται σε διάφορες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης τα τελευταία 4-6 χρόνια. Και η εξέλιξη αυτή, όπως λένε, βάζει σε περιπέτειες τις ζωές τις δικές τους, αλλά και των οικογενειών τους. Είμαστε όλοι που έχουμε παιδιά, υποχρεώσεις, μωρά, άλλες συναδέλφες, συνέγγυες, οτιδήποτε. Επομένως, κάθε μέρα είσαι με ένα άγχος. Είναι απαραίτητη στην περιφέρεια και θα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Σε ό,τι αφορά πάντως τη λειτουργικότητα που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα έχουν οι υπηρεσίες αν αυτοί αποχωρήσουν, περιέγραψαν ένα σκηνικό ήδη εκτεταμένης υποστελέχωσης που θα βάλει σε κίνδυνο, όπως επισήμαναν, τη δυνατότητα λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών. Την επόμενη μέρα τίνουμε σε ερημοποίηση. Αυτή είναι η σωστή φράση, γιατί μιλάμε ότι θα άπαξ και φύγουμε. Και οι συνάδελφοι, οι υπηρεσίες θα μείνουν με πολύ χαμηλό προσωπικό, 2 ή 3 άτομα. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, όπως και η Περιφερειακή Παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης.